Βοήθεια από την κυρία Φραγκάκη. Κατερίνα μου, επειδή αυτό το διάστημα γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Μας ρωτάνε και τηλεθεατές. Τι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής? Λοιπόν, να πούμε για αυτό το θέμα ότι ήδη υπάρχουν και πάρα πολλές προσφυγές ομαδικές, κυρίως από κάποια σωματεία, τα οποία πάντα... Ενώσεις καταναλωτών και τα λοιπά. Για να λυθεί το θέμα ουσιαστικά για όλους τους πολίτες. Παιδιά, είναι όμως, είναι για μένα, σαν ελεύθερο επαγγελματία, μου κόβει τα χέρια, Έχετε δίκιο. Μου κόβει τα χέρια, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή έχω 200 ευρώ. Αυτό τονίζει. Κύριε Ιάκωβε, σας έκλεισε. Ακριβώς. Δυστυχώς είναι μια διαδικασία, μας είπε το πιο σημαντικό, ναι, ότι εγώ αυτή τη στιγμή θέλω με κάποιο τρόπο να λειτουργήσω. Τι θα γίνει? Ωραία, προσφεύγουν στα δικαστήρια, κάποια στιγμή θα βγει μια απόφαση, ίσως για το ζήτημα της καταχρηστικότητας αυτής της ρήτρας, ίσως για το ζήτημα ότι δεν λάβαμε ουσιαστική γνώση, διότι ήταν στα ψηλά γράμματα και δεν μπορούσαμε να κατανοήσουμε. Είναι χρονοβόρα όμως όλο αυτό. Τι μπορεί να κάνει? Πολύ κόσμο. Απλά η Κατερίνα σίγουρα θα μπορούσε να κάνει ασφαλιστικά μέτρα, αν ίσως... είχε έγγραφο διακοπής. Θα δικαζόταν σε μια πιο γρήγορη διαδικασία, μια προσωρινή διαταγή. Εάν είναι βρεσικός, θα να τρέχει, συγγνώμη λίγο, να τρέχει στα δικαστήρια ο άνθρωπος και ο κάθε άνθρωπος που σου λέει ότι μαζεύω τα λεφτά για να δώσω το λογαριασμό. Λέω ότι αυτό δεν θα ήταν χρονοβόρο. Η πραγματική λύση είναι να μην έχουμε με παρέμβαση της πολιτείας διακοπές ρεύματος για ένα χρονικό διάστημα που όλοι γνωρίζουμε. Αυτό. Νομίζω ότι βγήκε με τέτοια απόφαση. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αυτή υπάρχει, είναι η πολιτική. Υπάρχει για την πρώτη κατοικία. Μισό λεπτάκι. Ναι, για να εξηγήσουμε και τι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής και λίγο με την κυρία Βαφίδου. Επειδή έχετε μια γνώση, κυρία Βαφίδου, υπάρχει απόφαση αυτή τη στιγμή σε σχέση με τη διακοπή του ρεύματος? Υπάρχει δικαστική απόφαση η οποία λέει ρητά ότι δεν κόβεται το ρεύμα αν δεν πληρωθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Και αν δεν απατώμε, είναι εξ αφορμής μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης στην Αλεξανδρούπολη, η οποία είχε συνάψει τον Απρίλιο του 2021. Βοήθειά μας. Από τη Λέρο είναι ωραίος ήχος. Μάλιστα. Βοήθειά μας. Δικαστικής απόφασης. Κύριε Ιάκωβε, ναι. Είχε συνάψει μία σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με ιδιώτη πάροχο, στην οποία είχε ρητά συμφωνηθεί σταθερή τιμολόγηση. Ωστόσο, ο πάροχος αυτός επικοινώνησε τον Οκτώβριο με τον επιχειρηματία και του ζήτησε να τροποποιηθεί τον συμφωνηθέν πρόγραμμα παροχής. Άρα υπάρχει εξ αφορμής αυτής της περίπτωσης που λέτε μία τέτοιου είδους απόφαση που εφαρμόζεται. Ακριβώς, και είναι πάρα πολύ πρόσφατη. Βεβαίως να πούμε άρα, συγγνώμη, για να καταλάβουμε και να είμαστε λίγο και χρήσιμοι. Ναι, ναι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος και ο κάθε επαγγελματίας που αντιμετωπίζει τώρα αυτό το πρόβλημα, εάν δίνει κάθε μήνα κάτι, αυτό που λέμε, υπάρχει μια ανταπόκριση, προστατεύεται? Κοιτάξτε, δείχνει κατά... Α, με συγχωρείτε. Όχι, εσείς, κυρία Δημιλίστερ, μην... Μην το βλέπουμε λίγο, μισό λεπτάκι, γιατί είμαστε και σε Skype. Είναι και ο κύριος Στυλέρο. Ελάτε, κύριε Βαφίδου, ολοκληρώστε και προχωράμε. Αν υπάρχει η καλοπιστία και υπάρχει η καταβολή έτσι όπως ήθιστε, δηλαδή στα προσδοκόμενα και φυσιολογικά μέτρα, το να έρθει κάποιος σε μια απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών, όπως λέμε και στον ναυτικό κώδικα, και να κληθεί να εφαρμόσει τα αδύνατα, μπορεί να στοιχειοθετεί ένα επιχείρημά του για προσφυγή στη δικαιοσύνη. Εν προκειμένου, τώρα εδώ υπάρχει και ένα δεδικασμένο το οποίο ανοίγει το δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση, από ό,τι βλέπουμε, και θα δούμε. Πάντως, πέρα από τα δικαστικά, μια εταιρεία που βλέπει ότι μπορεί να δυσκολεύεται ο καταναλωτής. Κάποιος δίνει όμως, ρε παιδί μου, κάτι. Του έχει δώσει πάνω το 5%. Έχει τη διάθεση να εξυπηρετήσει. Είναι παρόν. Δεν είναι εξαφανισμένος. Δεν το ψάχνουν δεξιά και αριστερά. Δηλαδή, υφίσταται. Δικαστικά, άρα, αυτό που λένε και οι συνάδελφοι είναι ότι προφανώς θα βγει μια ευνοϊκή απόφαση. Ποιο είναι όμως το ζήτημα? Εδώ πέρα υπάρχουν κάποια χρέη τα οποία θα υπάρχουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει, και το έχουμε δει και σε προηγούμενες χρονικές περιόδους. Κάποια στιγμή θα έρθει κάποια κατάσχεση. Μπορεί να είναι κατάσχεση ισχύρας τρίτου, που έχουμε δει σε κάποιες περιπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει και κατάσχεση ακόμα και σε κάποιο ακίνητο. Άρα υπάρχει κίνδυνος. Άρα υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος
Δεν με φοβίζει τόσο πολύ η διακοπή ρεύματος, διότι πιστεύω ότι δικαστικά θα ευδοκιμήσει μια προσφυγή. Μέχρι... Το ζήτημα είναι με όλα αυτά τα χρέη. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Κατερίνα. Μέχρι να φτάσει ένας άνθρωπος όπως ο συγκεκριμένος κύριος, και επιλέξαμε να κάνουμε την κουβέντα αυτή, γιατί αφορά πολλούς περισσότερους. Δεν είναι μεμονωμένο. Μέχρι να φτάσει δικαστικά να δικαιωθεί, ο άνθρωπος αυτός θα έχει καταστραφεί. Αμέσως. Ολοκληρώνει η κυρία Φραγκάκη, ερχόμαστε και στη Λέρο και σε σένα, Κώστα. Αμέσως. Μια προσωρινή διαταγή μπορεί να λυθεί το θέμα ακόμα και τη διακοπή. Δηλαδή να μην διακοπεί το ρεύμα. Βεβαίως, όπως θα μας πει και ο ίδιος και το φαντάζομαι αυτό ότι θα το πει, θα σου λέει: εγώ δεν θέλω να δώσω λεφτά για δικαστήρια, ούτε να μπλέκω, ούτε τίποτα. Το ζήτημα είναι με αυτά τα χρέη, πώς θα μπορέσει το συγκεκριμένο πρόσωπο να ρυθμίσει σε περισσότερες δόσεις. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Να διευκολυνθεί κάπως σε ένα μακρός χρόνο. Και να υπάρξει ουσιαστικά και διαγραφή σε κάποια από αυτά τα χρέη, όταν βλέπουμε ότι κάποιος για την πρώτη κατοικία. Να πω μόνο αυτό και να τελειώσω. Για την πρώτη κατοικία μπορεί να γίνει επανασύνδεση και να πληρώσει. Αυτό μας λέει. Λοιπόν, μισό λεπτό πάμε λίγο να πει και ο κύριος Τσουκαλάς τι ήθελε και να κλείσουμε με τον κύριο Στυλέρο. Όπως είπε και η κυρία Βαφίδου και η Κατερίνα, ότι η απόφαση αυτή που βγήκε, που είπε η κυρία Βαφίδου, είναι η απόφαση επί προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Ναι. Άρα αυτό που λέγαμε πριν, ότι δηλαδή είναι ένα πολύ γρήγορο δικαστήριο. Αυτή είναι η νομική λύση. Ναι. Οι άλλες λύσεις είναι μια εταιρική ευθύνη κοινωνική από τους παρόχους, οι οποίοι θα πρέπει προφανώς να έχουν μια άλλη συμπεριφορά, αλλά δεν μπορεί όλη η κοινωνία να περιμένει την αλληλεγγύη των παρόχων. Θα πρέπει η πολιτεία, αν δει ότι αυτή η αλληλεγγύη δεν υπάρχει, να παρέμβει. Και να παρέμβει ελεκτικά και να βάλει ένα στόπ για ένα χρονικό διάστημα. Οι πρακτικές ήδη τους παίρνουν τηλέφωνο και τους τρελαίνουν. Δηλαδή παίρνουν τηλέφωνο και λένε χρωστάς, πρέπει να πληρώσεις. Από τις εταιρείες μπαίνει στις πρακτικές τώρα και πιέζει. Και πιέζει.